την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στήριξη δύο εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων ατόμων με νοητική στέρηση μέχρι του ποσού των 6.000 ενέκρινε το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ως πρόσθετο προσόν θα ληφθεί η εμπειρία ή η επιμόρφωση σε ανάλογα προγράμματα κατάρτισης, ενώ η στήριξη του εργαστηρίου αφορά χρονικό διάστημα 12 μηνών με τετράωρη απασχόληση μερισίως. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, όπως σε όλα τα παρατήματα με προβλήματα υποστελέχωσης. Πήραμε απόφαση να ενισχύσουμε κατά κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να δημιουργηθούν δύο εργαστήρια για να απασχολούνται τα παιδιά και κατά τις πρωινές ώρες από τις 9 μέχρι τη 1 και κατά τις απογευματινές ώρες από τις 5 μέχρι τις 9. Δύο θέσεις, δύο εργαστήρια τα οποία θα απασχολούνται ανάλογα με το ποιοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον σε αυτές τις προσκλήσεις. Εμείς τις θέσεις που έχουμε βάλει, τις ειδικότητες που έχουμε βάλει είναι κυροπλαστική, κεραμική, πυλοπλαστική ή γενικότερα χειροτεχνία, ας πούμε, ίσως κάποια κατασκευή κοσμημάτων. Και είναι μέχρι την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η πρόσκληση που έχουμε βάλει ενδιαφέροντος. Ελπίζουμε ότι θα βρεθούν αυτές οι ειδικότητες ώστε να μπορέσουν άμεσα να ξεκινήσουν να λειτουργούν αυτά τα δύο εργαστήρια που είναι πολύ χρήσιμα για τα παιδιά εκεί πέρα του παρατήματος ατόμου με αναπηρία Ξάνθης. Παράλληλα, θετικό είναι το γεγονός πως φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί από την προεκλογική περίοδο τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, αφού η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συνεχίζεται κανονικά. Όχι, δεν έχουν παγώσει. Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις να γίνονται κανονικά. Βέβαια, το κέντρο μας δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή των αιτήσεων, γιατί οι αιτήσεις γίνονται κατευθείαν στον ΟΑΕΔ, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ. Γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι συνεχίζονται κανονικά, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να σημειώσουμε πως οι σφραγισμένες προσφορές για το εργαστήριο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας υποβάλλονται ιδιοχειρός ή ταχυδρομικός μέχρι την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου επί της οδού Τέρμα Ιωκάστης στην Καβάλα. Αποδεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που θα κατατεθούν ως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.